Ένωση, στην κυρία Στέλλα Κυριακίδου. Καλησπέρα, κυρία Κυριακίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριάκο. Τι μας δίδαξε αυτή η πανδημία, το οποίο πρέπει να τρέξουμε τώρα να καλύψουμε και να δούμε τυχόν κενά που εντοπίσατε? Αυτή η πανδημία, κύριε Κυριάκου, είχε και σαν αποτέλεσμα τη χθεσινή ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το αυτόνομο καινούριο πρόγραμμα υγείας, το EU for Health, το οποίο είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που προτείνεται από την Επιτροπή με ένα συνολικό προϋπολογισμό 9,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που ξέραμε και πριν από την κρίση ήταν ότι υπήρχαν διάφορα θέματα στον χώρο της υγείας, τα οποία με την κρίση θα έπρεπε και θα πρέπει να δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Και η αντιμετώπιση τους έγινε πιο επιτακτική. Αυτό επίσης που διαφάνηκε, κύριε Κυριάκου, ήταν ότι υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη των πολιτών, περιμέναν διαφορετικά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι μπορούμε εμείς να δώσουμε, διότι όπως ξέρετε η υγεία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως μέσα από το πρόγραμμα EU for Health μας επιτρέπει μέσα από τη συνθήκη να αξιοποιήσουμε όλους τους τρόπους που μπορούμε για να ενισχύσουμε τα κράτη-μέλη και να κινητοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά νέες και μελλοντικές απειλές για την υγεία. Δηλαδή πρακτικά τι πρέπει να γίνει άμεσα, τι πρέπει να γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε σενάρια προκύψουν στο μέλλον? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις σε αποθέματα ιατρικού υλικού σε περίοδους κρίσεων, ειδικά στους τομείς που παρουσιάστηκαν τώρα ελλείψεις, όπως προστατευτικό υλικό, φάρμακα, αναπνευστήρες. Αλλά επίσης προνοεί και εκπαίδευση σε εργαζόμενους, αναβάθμιση στο επίπεδο επιτήρησης για την αντιμετώπιση κρίσεων, με ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και ταυτόχρονα αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε στην αντιμετώπιση κρίσεων είναι να υπάρχουν ομάδες ειδικών, επιδημιολόγων, γιατρών που μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποσταλούν σε κράτη-μέλη όταν υπάρχει ανάγκη. Ταυτόχρονα όμως, και το θεωρώ ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι εκτός από τα πέραν των προβλημάτων που έχει αναδείξει η πανδημία, έχουμε και άλλες σημαντικές προκλήσεις στον χώρο της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε. Και το πρόγραμμα EU for Health θα μας βοηθήσει να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, των σπάνιων παθήσεων, να στηρίξουμε τα συστήματα υγείας των κρατών μελών και πραγματικά να προχωρήσουμε στο να υπερπηδήσουμε πολλά από τα εμπόδια τα οποία ξέρουμε ότι σήμερα αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, το κομμάτι των εμβολίων, των φαρμάκων, ένα κομμάτι το οποίο έχετε ασχοληθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση, υπάρχει κάτι να πούμε στους τηλεθεατές ότι έρχεται? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει ουσιαστικά στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών και της έρευνας και έχουμε χρηματοδοτήσει μέχρι τώρα με ένα ποσό που το τελευταίο φορά ήταν, το ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν, 9,4 δις από μια παγκόσμια προσπάθεια για την ενίσχυση της έρευνας για το εμβόλιο. Εγώ έχω εβδομαδιαίες συζητήσεις μαζί με τις φαρμακευτικές εταιρείες παγκόσμια, αύριο είναι η επόμενη, και με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται όλες οι μελέτες, δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το μήνυμα που πρέπει να λέμε στους πολίτες και είναι αυτό που όλα τα κράτη-μέλη έχουμε ακριβώς το ίδιο μήνυμα, είναι ότι μέχρι να υπάρχει το εμβόλιο ο ιός θα κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κυριάκου, να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα. Τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και τα μέτρα προσωπικής υγιεινής. Δυστυχώς, αυτός ο ιός, το COVID-19, θα κυκλοφορεί, θα συνεχίσει να υπάρχει και αυτό που γίνεται σήμερα είναι η προσπάθεια ακριβώς να περιορίσουμε την εξάπλωση μέσα από την ανίχνευση και όπως γίνεται βεβαίως και στην Κύπρο, την ιχνηλάτηση όλων των περιστατικών. Κυρία Κυριακίδου, ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Καλό βράδυ από τη Λευκωσία. Καλό βράδυ και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.